Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών έχει μπει καταγγελία για λεκτική και σωματική βία από προϊστάμενο τμήματος ξενοδοχείου σε βάρος εργαζόμενης, περιστατικό το οποίο καταδικάζει το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και το Εργατικό Κέντρο. Δυστυχώς, με την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου έχουμε τα ίδια φαινόμενα με τους παρελθόντος. Έχουμε όμως πιο έντονα φέτος λόγω της μεγάλης εντατικοποίησης που υπάρχει στους χώρους. Και πέρα από αυτό, έχουμε δυστυχώς και φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας. Εμείς αυτά τα φαινόμενα τα καταδικάζουμε. Είναι απαράδεκτες, είναι καταδικαστές τέτοιες συμπεριφορές. Τόσο το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων όσο και το Εργατικό Κέντρο δεν θα επιτρέψουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και καλούμε τους ξενοδόχους να πάρουν μέτρα, γιατί θα μας βρουν μέσα στα ξενοδοχεία. Για τα φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας, ο Νίκος Κοκολάκης στέλνει τα δικά του μηνύματα, καλώντας παράλληλα τους ελεκτικούς μηχανισμούς να αντιτικοποιήσουν τους ελέγχους με φόντο την εργασία χωρίς ρεπό, τις απλήρωτες υπερορίες και γενικότερα την καταπάτηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όταν κάποιος εργαζόμενος δεν αρέσει στον εργοδότη, πρέπει να κάνει όλες αυτές τις απαιτούμενες ενέργειες, πρέπει να τον απολύσει και να τον αποζημιώσει. Αυτή είναι η διαδικασία, από εκεί τέτοια είδους φαινόμενα τα καταδικάζουμε. Έχουμε δει βέβαια και φαινόμενα μεταξύ εργαζομένων να υπάρχει λεκτική και σωματική βία. Είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι εργαζόμενοι και πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Όπως σημειώνει το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων, πίσω από τη λάμψη του χρήματος και τις βιτρίνες των καλέσεων ξενοδοχείων εξελίσσεται ένα δράμα και ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων, ενώ την ίδια ώρα έντονο είναι το πρόβλημα της ανεπάρκειας εποχικού προσωπικού στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, με τις αιτίες να είναι πολλές. Έχουν συμβεί και άλλα, έχουμε λεκτική βία σε εργαζόμενους. Εργαζόμενος συγκεκριμένος πήγε να πληρωθεί το μισθό του, τις υπερορίες και τις υπερεργασίες και αντί να τις πληρωθεί, ο εργοδότης τον απείλησε και του λέει να είσαι τυχερός ότι εργάζεσαι. Δυστυχώς έχουμε ξαναπεί τις αιτίες. Αιτίες είναι τέτοιες οι ίδιες συμπεριφορές, η εντατικοποίηση, το να λιγοθυμούν εργαζόμενοι και να μεταφέρονται από το ΕΚΑΒ μέσα στη σεζόν λόγω εξάντλησης.